Να συναντήσουμε τον Ιάκο Βόνα, μας ενημερώσει για τις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την προσεχή Δευτέρα μέχρι και την ολοκλήρωση της ανάπλασης του παλαιού Γασιμπή. Μέχρι τον Νοέμβριο δηλαδή του 2023, καταλαβαίνετε τι έχουμε να τραβήξουμε, η Πρωτεβουσιάνη. Ιάκωβε, καλή σου μέρα. Καλή σου μέρα, Κάτια. Σε χαιρετώ. Εδώ είμαστε μπροστά από την είσοδο του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου. Να καθησυχάσουμε τον κόσμο, τώρα που και εγώ κατάλαβα ακριβώς το τι θα γίνει. Η ταλαιπωρία δεν θα είναι τόσο μεγάλη. Ένα πολύ μικρό μέρος των λωρίδων εδώ στην Λεωφόρο Γρηγόρη Αυξεντίου μπροστά από το Υπουργείο Οικονομικών και τον ΘΟΚ θα παραμείνει κλειστό μέχρι και την ολοκλήρωση του έργου. Ενός έργου που, όπως βλέπετε, και με τη βοήθεια του κινηματογραφιστή μας, του Δώρου του Κακούρη, τρέχει με μεγάλη ταχύτητα. Όλα βαίνουν καλώς. Ωστόσο, είμαστε εδώ με την πλέον αρμόδια να μας ενημερώσει. Είναι η κυρία Αθηνά Παπαδοπούλου, είναι μηχανικός του Δήμου Λευκωσίας. Έχουμε βρει και κοινό ότι γεννήθηκε στη Λεμεσουάρα, οι ρίζες βοηθάνε στην επικοινωνία. Σας χαιρετώ, κυρία Παπαδοπούλου. Καλημέρα, Ιάκωβε. Λοιπόν, από την ερχόμενη Δευτέρα κλείνει ένα μέρος εδώ του δρόμου μπροστά, η μία λωρίδα κυκλοφορίας, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο. Πολύ σωστά αναφέρεις ότι είναι τμηματικό το κλείσιμο επί της Λεωφόρου Αυξεντίου, ακριβώς στην έκταση που είναι το έργο. Και βέβαια αυτό χρειάζεται για να έχει πρόσβαση ο εργολάβος να προχωρήσει με την σκυροδέτηση, δηλαδή την τοποθέτηση του μπετών, και όλη αυτή τη διαδικασία για την εξέλιξη του έργου. Ναι, η μεγαλύτερη απορία του κόσμου, φαντάζομαι, είναι κάποιος ερχόμενος από την Λεωφόρο Ευαγόρου. Πώς θα εισέρχεται στη Γρηγόρη Αυξεντίου να κάνει αυτή την δεξιά στροφή, προκειμένου να εισέρχεται στον δρόμο, αφού θα είναι κλειστή η λωρίδα μπροστά? Ναι, η λωρίδα που είναι κλειστή είναι αυτή που είναι σε άμεση επαφή με το τεμάχιο. Επομένως, παραμένουν άλλες δύο λωρίδες ελεύθερες στη Λεωφόρο Αυξεντίου. Κάποιος που έρχεται από την Ευαγόρου, όπως πήγαινε δεξιά, θα συνεχίσει να το κάνει, απλά με προσοχή, έτσι ώστε να μπαίνει στη μεσαία λωρίδα αντί στην δεξιά που είναι δίπλα από το τεμάχιο του Γασιμπή. Και θα παραμείνει κλειστός 11 μήνες, μέχρι και τον Νοέμβριο έχουμε ακόμη 13 μήνες. Πόσο το βλέπετε? Απλά να θυμίσουμε ότι το έργο ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2021. Έχει διάρκεια 2 χρόνια, 24 μήνες, επομένως πάμε στον Νοέμβριο του 2023. Και έτσι αυτή η διευθέτηση χρειάζεται μέχρι το τέλος. Μέχρι το τέλος. Δηλαδή θα πρέπει να κάνουμε υπομονή μέχρι και τον Νοέμβριο του 2023. Και τότε θεού θέλοντος, μας περιμένει το έργο. Το έργο να δούμε τώρα. Τι θα είναι. Προχωρά με πάρα πολύ καλούς ρυθμούς. Είναι σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα η πρόοδος του έργου. Επομένως, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε λόγο να λέμε για άλλα σενάρια. Ας περιμένουμε το Σεπτέμβριο να δούμε αν θα έχουμε καθυστερήσει. Έλα, ας κάνουμε στροφή, Δώρο Κακούρη, για να δείξουμε την εξέλιξη του έργου. Να μας εξηγήσετε κιόλας το τι βλέπουμε. Εδώ μπροστά στο εργοτάξιο βλέπουμε να κατασκευάζεται μια πλάκα. Ναι, βλέπουμε περίπου το 1/3 του τεμαχίου, αυτό που είναι προς το Υπουργείο Οικονομικών, που γειτονιάζει με τη Λεωφόρο Αυξεντίου. Βλέπετε το ξυλότυπο, δηλαδή το καλούπι της οροφής του δεύτερου, του πιο κάτω υπογείου. Έχει δύο υπόγεια χώρου στάθμευσης και τα υποστηλώματα, τις κολόνες. Χώροι στάθμευση, οι οποίοι είναι αρκετοί, θα είναι δύο υπόγεια, συνολικά 554 θέσεις. Μάλιστα, πολύ σωστά. 54 θέσεις, οι οποίες θα έχει μεταξύ άλλων και για άτομα με αναπηρία και για οικογένειες και για ηλεκτρικά αυτοκίνητα και τα πάντα όλα. Ναι, σωστά. Στις 554 θέσεις περιλαμβάνονται 33 για αμαία, 28 για άτομα μειωμένης σχετικότητας και οικογένειες και θέσεις για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Λοιπόν, δείξτε μας έτσι λίγο τώρα εδώ να πλησιάσουμε και στο χώρο. Όλο αυτό εδώ θα γίνει ένα μεγάλο πάρκο, το οποίο ουσιαστικά θα είναι ένα κάτσιμο, όπως λέμε στην Κυπριακή, ένα βαθούλωμα, ένας χώρος πρασίνου, μεγάλος, θα υπάρχουν χώροι εστίασης, θα υπάρχει ένα αμφιθέατρο που ουσιαστικά θα ενώνεται κατά κάποιον τρόπο με τον ΘΟΚ σε ένα επίπεδο, θα είναι συνέχεια ουσιαστικά για να γίνονται εκδηλώσεις. Ωραία, πολύ σωστά λες ότι στο επίκεντρο του τεμαχίου βρίσκεται η πλατεία, η οποία είναι στο ίδιο επίπεδο με το κάτω επίπεδο, το επίπεδο του χώρου εστίασης ή καντίνας του ΘΟΚ.
Επομένως, ουσιαστικά έχει μια οργανική σύνδεση το κτίριο του θεάτρου με το νέο έργο, με την πλατεία. Προχωρώντας προς την Ευαγόρου σχηματίζεται το αμφιθέατρο στο οποίο αναφέρθηκες, Ιάκωβε, το οποίο εκεί γίνεται κάποια βύθιση, έτσι ώστε οι χώροι που είναι κάτω από το επίπεδο του δρόμου να έχουν και φως από αυτή τη βύθιση και να εξελίσσεται ο χώρος του αμφιθεάτρου. Τα άκρα, οι γωνίες του τεμαχίου ανασηκώνονται, ας το πούμε έτσι, και πάνω στις πλάκες αυτών των τεχνητών λόφων εξελίσσεται όλη η φύτευση, δηλαδή γίνεται μία έκταση, εκτεταμένη έκταση, όλο το έργο φυτεύεται από πάνω. Εξαιρετικά. Να αποκτήσει και η Λευκοσία το κέντρο της πόλης λίγο πράσινο. Και εδώ, Ροκακούρη, κλείνοντας, να σου πω κάτι. Από σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, και δεν είναι από την κυρία Παπαδοπούλου που το έχω μάθει, σου έχουν και σένα μια τιμητική θέση εδώ. Θα έχεις τον χώρο το δικό σου. Βλέπεις εκεί στο βάθος, έχω εντοπίσει έναν κάπα. Είναι κάτια και θα σου στήσουν θρόνο εκεί ο Δήμος της Λευκοσίας. Όποτε θα επισκέπτεσαι μαζί με τις χώρες σου το πάρκο, να απολαμβάνεις την θέα του παρκού. Προσπαθώ να βρω και ένα γιώτα, εάν έχουν ετοιμάσει και κάτι για μένα. Αν δεν, θα έρθω απόψε με ένα σπρέι, θα σχηματίσω το γιώτα και θα καθόμαστε δίπλα-δίπλα. Ναι, βάλε έτσι τώρα. Δείξε τον δρόμο να αρχίσουν να γράφει. Τώρα, κλείνοντας, Ιάκο, θέλω να ρωτήσω κάτι, κυρία Παπαδοπούλου, επειδή έτσι όπως το ξεκίνησες, να το κλείσουμε. Ναι. Επειδή ξέρω, είναι και κοντεύει μεσημέρι, μπορείτε να πάτε να φάτε τα σουβλάκια σας, αν τα τρώει με πίκλα, αν το κράτησε το έθιμο ή αν τώρα με την οικογένεια στη Λευκοσία είναι μεταχή. Εκτός των καθηκόντων σας και των αρμοδιοτήτων σας, το Δήμο, επειδή κάναμε τη σύνδεση στην αρχή με τη Λεμεσό, τα σουβλάκια σας τα τρώτε με πίκλαν ή με ταχύ? Περιμένει απάντηση. Περιμένει απάντηση. Και με τα δύο. Και με τα συνδυασμός και τα δύο μαζί. Ναι, βεβαίως. Εγώ έχω εμένα στα χωριστά ως τώρα, θα το δοκιμάσω. Ναι. Τέλος, να πούμε ακόμα κάτι που έχει τη δική του σημασία. Γιατί το Χασιπί ήταν χώρος συνάθρησης για χιλιάδες Λευκοσιάτες. Όλη η Λευκοσία έχει περάσει από το παγιό Χασιπί και χαρακτηριστικό ήταν εκείνο το ρολόι που βρισκόταν στην είσοδο με την ουσιαστικά, δεν ήταν κατάρρευση, με την ισοπαίδωση του γηπέδου. Το ρολόι αυτό δεν καταστράφηκε, αλλά συντηρείται αυτή την ώρα και επιστρέφει στο Γασιπί. Ναι, ναι, πολύ σωστά. Καθαιρέθηκε, μεταφέρθηκε σε εργαστήρι ειδικού συντηρητή και θα επανακατασκευαστεί η βάση του στο κέντρο της πλατείας, όπου θα ξαναμπεί σε λειτουργία, Ιάκωβε, όπως ήταν πριν, να θυμίζει το είναι στάδιο. Είναι και το άλλο, το ρολόι της αρχιγραμματείας που το ψάχνουμε εκείνο. Παρόμοια ήταν η εξέλιξη, του κατέβασαν να το διορθώσουν και τώρα είναι μια τρύπα εκεί και περιμένουμε να δούμε πού πήγε εκείνο το ρολόι της αρχιγραμματείας. Το ρολόι της αρχιγραμματείας, λέει κάτι, που το έβγαλαν για να το επιδιορθώσουν και εξαφανίστηκε. Γνωρίζουμε ποια είναι η τύχη του ή αγνοείται? Δεν γνωρίζω, ήταν έργο των δημοσίων έργων. Είναι των δημοσίων έργων, ας μην τα ρίξουμε και αυτά στο Δήμο της Λευκοσίας. Μια χαρά, κρατάμε την ουσία ότι ουσιαστικά και με την επιστροφή του ρολογιού αναγεννάται μέσα από τα συντρίμμια του. Ο παλαιός χώρος του Γασιπί, ένας καταπράσινος χώρος για όλη την Λευκοσία, για όλους τους Κύπριους να απολαμβάνουν εδώ τα απογεύματά τους. Με αυτά σας χαιρετούμε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαδοπούλου. Να είστε καλά.